Καλημέρα! Κάνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα! Με το δεξί θα μπω. Με το δεξί. Άντα. Τι γίνεται? Καλά. Καλά είσαι? Καλά, μια χαρά είσαι. Καλά, να βγάλω παπούτσια? Όχι, βέβαια. Σίγουρα? Ναι, μια χαρά. Θα καθαρίσεις μετά δηλαδή? Όλα, εγώ μην αφάνισε. Α, κάνεις και δουλειές μέσα σ' όλα. Τα πάντα. Πού τα προλαβαίνεις ρε παιδί μου? Τι καλό φτιάχνεις? Κάνω porridge. Ναι. Συνήθως θα τρώω εγώ με blueberry και φράουλες, ναι, και μέλι. Τώρα οτιδήποτε άλλο θες, το έχουμε και θα το φτιάξω, ναι. Πρόσεξε μην το κάψεις και πάρει με φωτιά. Όχι, έτσι, μην έχουμε άλλα. Για γύρισμα ήρθα, δεν ήρθα για να... Έτοιμο είναι. Ωραία. Έτοιμο. Πώς θα πας με το πρωινό ξύπνημα? Έχεις καλή σχέση με το ξυπνητήρι? Ναι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, ξυπνάω και πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι ξυπνάω γύρω στις 9.30 όταν έχω προπόνηση. Γιατί 10.30 πρέπει να είμαστε στο προγραμματικό κέντρο. Για να δω τώρα πώς θα το σερβίρεις. Να μας δείξεις. Γιατί δεν είναι μόνο η γεύση, είναι και η παρουσίαση του πιάτου, σαφώς, έτσι. Ωραίο. Λίγη άχνη θα ρίξει από πάνω. Όχι. Όχι, έχει ζάχαρη, ε. Ναι. Και λίγο μέλι λίγο τώρα. Μελάκι, ναι. Εντάξει, το έχεις, έτσι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά. Οι σπεσιαλιτές σου. Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ το κινέζικο φαγητό με τις ξεσμόρες αυτές τις σως που έχουν οι Κινέζοι. Μην πεις ότι φτιάχνεις κινέζικο. Ναι, φτιάχνω. Και σούσι έχω φτιάξει. Με τα ρολάκια αυτά, ναι, δηλαδή ναι, τη λίγη κανονικότητα. Ναι. Τα έχω φτιάξει αυτά. Αυτό έπρεπε να μας φτιάξεις, δεν το ήξερα. Εντάξει, πρωί τώρα θα... δεν είναι καλύτερη ιδέα. πρωί. Εδώ και 3 χρόνια σχεδόν είσαι Λιβερπουλιανός. Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ. Κάθε μέρα ξυπνάω το πρωί, πάω προπόνηση. Περίπου είμαι εκεί γύρω στις 6 ώρες. Και μετά γυρνάω εδώ πέρα ή θα πάω καμιά βόλτα στο κέντρο, άμα έχω να κάνω κάτι. Αγαπημένη γωνιά στο σπίτι, συνήθως δηλαδή που χαλαρώνεις, που αράζεις? Νομίζω εκεί που είναι τηλεόραση. Πάντα, πάντα αράζω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ να βλέπω σειρές, να βλέπω ταινίες. Γενικά η ζωή στην Αγγλία είναι μια ρουτίνα που πρέπει να τη. Που πρέπει να τα ακολουθείς κάθε μέρα. Δεν έχεις και πολλά να κάνεις, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που... Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι έχει πολλές διαφορές με την Ελλάδα. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι σου λείπει περισσότερο. Τι θα μπορούσε να σου λείπει περισσότερο από την καθημερινότητα που είχες στην Ελλάδα? Εντάξει, φίλοι μου, πρώτα απ' όλα, τα ωραία μέρη, ο ήλιος. Νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό. Ο ήλιος εδώ στην Αγγλία το βλέπουμε σπάνια. Σε ταινίες, γιατί πάντα είναι έτσι αυτή η μουντάδα. Ναι, αυτή είναι αυτή η μουντάδα, αλλά πίστεψε μου ότι για να παίξεις ποδόσφαιρο αυτός ο καιρός είναι ο καλύτερος. Ναι. Για μένα προσωπικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ναι, άμα πιστεύω ότι αν μπορούσα να τα χωρίσω έτσι, θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι οι διακοπές. Να πας, ξέρω εγώ, ένα μήνα το χρόνο, ενάμιση. Να κάνεις τα πάντα, να πας διακοπές, να δεις τους γονείς σου, να δεις όλους τους φίλους σου. Αλλά την Αγγλία σε λόγω μπάλας δεν αλλάζω. Να βγήκαν έξω, λέω κι εγώ που πήγανε. Ναι, είναι ώρα για παιχνίδι. Δεν θα μου τη συστήσεις. Εδώ είναι η Άλμα με το ξύλο στο στόμα. Ναι. Και ο Μάουι. Και ο Μάουι. Τώρα αυτά τα έχεις από μικρά, από την Ελλάδα. Ναι, από την Ελλάδα ήταν. Αδυναμία μεγάλη σας κοιλιά, για να έχεις και δύο. Τρία έχω. Τρία, το τρίτο πού είναι? Το τρίτο... είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός πριν ένα χρόνο. Έχασα το τρίτο μου σκυλάκι, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτό, ξέρεις, ένα...
να είναι το πρώτο βασικά, όχι το τρίτο. Και θεωρείς ότι έχεις τρία ακόμη, έτσι. Πάντα. Πώς είναι η ζωή με τα σκυλιά? Νομίζω άμα δεν είχα τα σκυλιά δεν θα ήταν η ζωή μου όπως τόσο ωραία όσο είναι τώρα. Δηλαδή είναι για μένα η χαρά της ζωής. Ξυπνάω το πρωί και πάντα σου δίνουν μόνο αγάπη, δεν έχουν να σου δώσουν κάτι άλλο. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη για τα σκυλιά, από την οικογένεια, δηλαδή από μικρή ηλικία θυμόσαι τον εαυτό σου με σκυλάκι? Ναι, στο χωριό μου που μένουν οι γονείς μου έχουμε ένα γαλλικό bulldog. Το έχουμε γύρω στα 13 χρόνια τώρα. Ο πατέρας μου την πρώτη μέρα που το πήραμε δεν ήταν σύμφωνος με όλο αυτό. Να πω την αλήθεια, δεν ήθελε. Αλλά μετά από 3 μήνες του είχα κάνει μια πλάκα. Του λέω, μπαμπά, ξέρω εγώ, ήρθε κάποιος και μου ζητάει το σκυλί, ξέρω εγώ, για πολλά λεφτά. Θα το δώσω? Και μου λέει, όχι, άμα το δώσεις, λέει, θα σε δώσω κι εγώ. Θα δώσω και εσένα μετά. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που φοράς. Δεν ξέρω αν βγαίνουν και σε γυναικεία, αλλά θα τα φορούσα. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτά τα συγκεκριμένα δεν βγαίνουν σε γυναικεία, αλλά νομίζω αυτό το brand έχει κάποια γυναικεία κομμάτια. Όποτε σε βλέπω, πριν μου πεις, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ, όποτε σε βλέπω, έχεις έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ. Ασχολείσαι πολύ με τη μόδα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, είναι το γούστο μου αυτό, μου αρέσει να φοράω και ξέρεις κάτι που δεν φοριέται συχνά. Νομίζω ότι μπορώ να το στηρίξω, με τον τρόπο ξέρεις που ντύνομαι για αυτά. Ναι, προσπαθώ να βρω ό,τι πιο ακραίο υπάρχει, όχι ό,τι πιο ακραίο, ό,τι πιο δύσκολο να φορεθεί. Το κάνω δικό μου και αυτομάτως, άμα αρέσει πάνω μου, το φοράω και βγαίνω έξω. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω την καρταρόμπα σου, δεν ξέρω αν θα μου δώσεις αυτή την ευκαιρία. Ναι, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα εντοπίσω ιδιαίτερα κομμάτια. Ιδιαίτερα νομίζω και πολλά κομμάτια θα εντοπίσεις. Έλα, πάμε, ανυπομονώ. Πάμε, φύγαμε, ναι. Παπούτσια βλέπω εδώ, πάρα πολλά, σε όλα τα χρώματα, μπότες, παντόφλες, σνίκερς, στρας, ένας χαμός. Ναι. Τι γίνεται εδώ, έχεις πιο πολλά και από μένα. Μπορεί, και αυτά δεν είναι ούτε τα μισά. Αυτά, ας πούμε, πώς τα φοράς, με τι... Αυτά φορούνται με τα σχεδόν τα πάντα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα. Ναι. Και επειδή έχουν όλα αυτά τα χρώματα μαζί, μπορείς να τα βάλεις με ό,τι θες, φοράς με τζιν, με καλό παντελόνι. Αυτό εδώ με το στρας φαντάζομαι είναι για μια πιο καλή εμφάνιση βραδινή ή τα φοράς και πρωί? Αυτά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα παπούτσια. Νομίζω πρέπει να τα έχω βάλει το πολύ 3-4 φορές. Ναι. Κοίταξε, αυτό δεν φοριέται με κάτι άλλο πέρα από Total Black. Total Black. Δηλαδή πρέπει να βάλεις κάτι που να είναι ίδιο χρώμα για να φωτίσεις τα παπούτσια. Γι' αυτό είναι και τόσο ιδιαίτερα. Σωστά. Φαντάζομαι αυτά είναι όλα τα παντελόνια μου. Τρομερό. Τραβώ γύρω στα 6.000. Αυτό είναι παντελόνι. Ναι, ναι. Μπορώ να το δω? Ναι. Τι παντελόνι είναι αυτό? Αχ, είναι και βαρύ. Ναι, αυτό είναι special edition. Είναι ο μόνο ξεζεραμένο. Δηλαδή αυτό προσθέτει σίγουρα συν 2 κιλά, ας πούμε, σαν βάρος. Σίγουρα. Το φοράς δηλαδή αυτό κανονικότατα? Ναι. Γιατί όχι. Αυτό εδώ το... Γιατί γελάς? Γιατί έπιασα το καλύτερο, έπιασα, ναι, αγαπημένο εδώ. Σου. Τα αγαπημένα παντελόνια. Πώς αποφασίζεις τι θα βάλεις? Δηλαδή είναι ανάλογα με τη διάθεση, είναι ανάλογα με τον καιρό, με το mood, ας πούμε, πώς αποφασίζεις? Ναι, είναι με την όρεξη που όταν ξυπνήσω, ξέρω εγώ, και θέλω να τα πάω πιο πολλές φορές στην προπόνηση. Και θέλω να πάω, λίγο πιο καλοντυμένα ή τέτοια, γιατί όπως σου είπα και πριν, δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Τα πράγματα που μπορείς να κάνεις στην Αγγλία είναι μετρημένα στα δάχτυλα, οπότε... Δίνεσαι για να πας στην προπόνηση, βάζεις τα καλά σου. Και ξαναγυρνάς πίσω, λες ότι κάτι έβαλα, τα αγοράζω και τα φοράω. Σου σχολιάζουν την εμφάνισή σου οι συμπαίκτες σου? Κάτσε, το ξέρω, γιατί εδώ το ξέρω, αντιστάτω. Πιάνω κι άλλα. Σου σχολιάζουν την εμφάνισή σου οι συμπαίκτες σου? Δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνεις έτσι με αυτά τα παντελόνια και τα ντυσίματα και να μην σου λένε κάτι? Ναι, σου πολλούς αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Σε ποιον αρέσει πιο πολύ? Στον Κονατέ. Στον Κονατέ πιστεύω είναι ο μεγαλύτερος μου σαπόρτερ. Φαν, ναι. Ναι, ο μεγαλύτερος μου σαπόρτερ στα ρούχα και σε αυτά. Ο φίλος του Σαλάχ τι λέει?
Εντάξει, φίλε μου, Σαλάχ φοράει μόνο μαύρα, οπότε. Άρα θα πρέπει να του φαίνεσαι πολύ extreme. Ναι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ extreme. Συνήθως ψάχνει λόγους για να με κοροϊδέψει με τους άλλους. Οπότε. Δεν το είσαι πάντως, γιατί βλέπω καμία εδώ σχέση, ότι. Καμία σχέση. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να φτάσουν, οπότε. Αυτό ξαναπέστω. Αυτό ακριβώς. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να φτάσουν, οπότε δεν πειράζει. Και εγώ γελάω μαζί. Ας πούμε τώρα, αύριο που έχεις προπόνηση, τι θα βάλεις? Για αύριο το έχω σκεφτεί, αλλά. Θα βάλεις αυτό που μου άρεσε, ναι, πολύ. Ναι, μια και σου άρεσε αυτό, δεν θα φορέσω αυτό. Ωραία, να δω όμως πώς θα το συνδυάσεις. Οκ. Okay. Εντάξει. Θα σου δείξω πώς θα το βάλω. Περιμένω. Τέλεια. Άντε, τι κάνεις τόση ώρα, έτοιμος? Έρχομαι. Με ευνηδίασες, δεν έβαλες το παντελόνι που λέγαμε. Άλλαξα γνώμη, τελευταίο λεπτό. Θέλεις να εντυπωσιάζεις, είσαι κεντρικός. Σου είπα και πριν, μου αρέσουν τα ρούχα που δύσκολα φοριούνται. Ναι, δηλαδή θα σκάσεις μύτη έτσι αύριο στην προπόνηση. Ναι, 100%. Και τι σχόλια πιστεύεις θα έχεις? Κοίταξε, θα πει πολλά θετικά. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας τι θα πούνε. Τώρα με βλέπουν 10 λεπτά. Ο Κλοπ τι σου λέει? Κοίτα, ο ντύσιμο δεν με βλέπει και ποτέ. Αλλά ναι, γιατί πάμε στο dressing room για να αλλάξουμε τα ρούχα μας και φοράμε συνήθως τα ρούχα της ομάδας. Οπότε δεν με βλέπει. Δεν σε έχει δει ποτέ, δεν έχει σχολιάσει ποτέ στη ληστική σου πινελιά? Όχι. Όχι, δεν έχει τύχει. Επαγγελματικά δεν φαντάζεσαι τον εαυτό σου κάποια στιγμή στην Ελλάδα ή ακόμη και στον Ολυμπιακό? Έλα, λίγο ακόμη, πάμε. Το έχω. Δεν έχει αέρα αυτό. Έλα. Χαμηλή μου την έκανες.